Λοιπόν, στα χέρια μου κρατάω τα αποτελέσματα. Μερικώς τα αποτελέσματα. Θα ανακοινώσω λοιπόν το όνομα. Κυρίες και κύριοι, θα ανακοινώσω το όνομα αυτού που συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά στη δική σας ψηφοφορία και πρέπει αυτή τη στιγμή να αποχωρήσει από το X-Factor. Μη φωνάζετε τώρα τα ονόματα αυτών που αγαπάτε, γιατί εγώ θα ανακοινώσω το όνομα αυτού που πρέπει να αποχωρήσει από το X-Factor. Οπότε και θα μείνουν μόνο δύο υποψήφοι για να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά και δεν μπορεί πια να διεκδικήσει τη νίκη του X-Factor ή 48 ώρες. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στην Ίνη και στο Σταύρο. Παιδιά, πηγαίνετε πίσω. Όταν πράγμα. Πραγματικά στο παράένα. Πραγματικά στο παράένα, Γιώργο. Ρε Γιώργο Λεβέντης. Με πόσο πάθος, πόσο πόθο είχες για να φτάσεις στην νίκη φέτος. Τα πάντα. Πραγματικά, τα πάντα. Πραγματικά σε χάρηκα. Και εσύ, και σένα. Και τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία... Έλα από εδώ, Γιώργο. Okay. Τα παιδιά... τα οποία, βεβαίως, δεν πήραν την πρώτη θέση στο X-Factor, αλλά είναι το πρώτο συγκρότημα. Έτσι και ένα βήμα πριν από τη μεγάλη νίκη. Τα παιδιά απέδειξαν και με την απόψινη τους εμφάνιση, αλλά και με όλη τους την πορεία μέχρι σήμερα, πόσο τεράστιο ταλέντο έχουν. Μπορούν να τραγουδήσουν ό,τι θέλουν, να παίξουν ό,τι μουσική θέλουν. Είναι όλη εξαιρετική μουσική. Θέλω πραγματικά να μου πείτε ένα πράγμα. Έχεις μικρόφωνο, έχεις. Το μετάνιωσες ποτέ που ήρθατε εδώ? Καθόλου. Και πιστεύω κανένας μας. Καθόλου. Δεν την περιμέναμε κιόλας θα ήταν τόσο ωραία εμπειρία. Και δεν το περιμέναμε ότι μέχρι το τέλος θα παίζαμε το ρεπερτόριό μας και τη μουσική που μας αρέσει χωρίς να κάνουμε εκτόσεις. Καθόλου. Πραγματικά. Ήταν μια φανταστική εμπειρία για μας και σίγουρα έχει αλλάξει η ζωή μας. Βέβαια το ρεπερτόριό σας είναι κάτι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, γιατί μέχρι σήμερα μας είπατε τα πάντα. Όχι, υπάρχει. Τα πάντα. Εγώ παιδιά θα χαρώ πάρα πολύ και θα ευχαριστηθώ να βγάλετε το πρώτο σας CD που πιστεύω ότι δεν θα είναι καθόλου μακριά και να έρθω να σας δώσω την πρώτη σας συναυλία. Θα χαρούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους. Γιατί το αξίζετε και είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Γιώργο,
Για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά δεν κατάφερε στον χρόνο να φτάσεις. Και φέτος είχα και τα εργαλεία. Εντάξει, τι να κάνουμε. That's the game. Εδώ είμαστε. Και μεγάλη σου αντίπαλος που πέρσι σάρωσε. Τι καθάρισε την άλλη, είναι. Να, Γιώργο, πάρτο. Τι να κάνει. Εγώ τους χάρηκα πάρα πολύ. Είχαμε... Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι, Άκη. Πάρα πολύ. Όλη η ομάδα, ο Άκης, ο Θάνος, όλη η ομάδα με τον Γιώργο. Μια τρομερή δουλειά. Η Αλεξάνδρα. Και έτσι, τι να σου πω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τους χάρηκα. Αυτά τα παιδιά, να δουλεύεις μαζί τους, να κάνεις αυτό το πράγμα, να κάνεις μουσική μαζί τους, γενικότερα το στήσουμε τα πάντα, είναι μια τέλεια εμπειρία. Εγώ πέρασα σούπερ. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τις Παρασκευές μας πιο ευχάριστες, πιο όμορφες και μας χαρίσατε. Οι 48 ώρες ήταν το group που μας έκανε κάθε εβδομάδα να δυναμώνουμε την ένταση στην τηλεόρασή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε πώς έφτασαν τα παιδιά μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ. Και κύριοι, για μία ακόμη φορά, πριν τους δούμε στις δικές τους συναυλίες, ένα χειροκρότημα, οι 48 ώρες!